Η Alfa Romeo είναι μία από τις ιστορικότερες ευρωπαϊκές εταιρείες με φανατικούς υποστηρικτές. Είναι η εταιρεία που πολλές φορές έχει θυσιάσει την πρακτικότητα και τους χώρους για να βελτιώσει την οδική συμπεριφορά και να διατηρήσει την ξεχωριστή και δυναμική σχεδίαση στα αυτοκίνητά της. Μπορεί ένα βαρύ και σχετικά ψηλό SUV να μην ταιριάζει με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για ένα Alfa Romeo, η αγορά όμως δείχνει πως τα μεσαία SUV είναι τα πιο δημοφιλή για την Ευρώπη. Και εκεί στοχεύουν οι Ιταλοί με την Τονάλε, που στην πράξη είναι πολύ περισσότερο Alfa Romeo από αυτό που περιμένεις. Ο κινητήρας που εξοπλίζει τις ήπια υβριδικές στον Άλε είναι ο 1300 τετρακύλινδρος turbo μεταβλητής γεωμετρίας που βρίσκεται στο Renegade και το Compass. Η έκδοση βέβαια με τους 160 ύπους είναι αποκλειστική για την τον Άλε. Το κυβότιο για όλες τις εκδόσεις είναι ένα αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων που στεγάζει και τον ηλεκτροκινητήρα του υβριδικού συνόλου. Η απόδοση είναι στους 160 ύπους και τα 24 κιλά ροπής που εξασφαλίζουν αξιόλογη επιτάχυνση με τα 0-100 να ολοκληρώνονται σε περίπου 9 δευτερόλεπτα. Η κύληση του Τονάλε είναι ένα αρκετά περίεργο χαρακτηριστικό του αυτοκινήτου. Οι 20 ζάντες της Edizione Speciale σίγουρα δεν είναι οι κατάλληλες για τους ελληνικούς δρόμους, μιας και φέρουν θόρυβο κύλησης και κάνουν την ανάρτηση αρκετά νευρική στις εγκάρσιες αναπηδήσεις. Σε καλύτερο οδόστρωμα, τα αμορτισέρ FSD λειτουργούν άρτια και η κύληση βελτιώνεται αισθητά. Τη σχεδίαση του αυτοκινήτου έχει επιμεληθεί ο Αλέξανδρος Λιώκης. Ο συμπατριώτης μας και επικεφαλής της ομάδας σχεδιασμού έχει πάρει στοιχεία από παλιές Alfa Romeo, διατηρώντας αναλογίες και χαρακτηριστικά που θυμίζουν έντονα το παρελθόν της ιταλικής φίρμας. Στο εσωτερικό η σχεδίαση έχει στοιχεία Alfa Romeo, όπως ο πίνακας οργάνων, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και αρκετή τεχνολογία, με πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, αλλά και την αρκετά εύχρηστη οθόνη πολυμέσων. Τα υλικά είναι καλά στην πλειοψηφία τους, με εξαίρεση το κάτω μέρος του ταμπλό. Τιμόνι και καθίσματα κλέβουν την παράσταση, όπως και τα μεταλλικά paddles για την αλλαγή ταχύτητας, παρόλο που δημιουργούν εργονομικά προβλήματα με τα χειριστήρια των φλας και των ελαιοκαθαριστήρων. Οι χώροι είναι καλοί για την κατηγορία, χωρίς να είναι κορυφαίοι, με το πουλ μπαγκάζ να διαμορφώνεται στα 500 λίτρα. Από ένα Alfa Romeo ο οδηγός περιμένει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δυνατά φρένα, μικρές κλίσεις και ακριβές τιμόνι είναι κάποια από αυτά. Η Τονάλε έχει τις παραπάνω προδιαγραφές, με το γρηγορότερο τιμόνι στην κατηγορία, τετραπίστωνα φρένα εμπρός, αλλά και τη σφιχτή ρύθμιση της ανάρτησης να δίνουν αρκετά δυναμικό χαρακτήρα στο αυτοκίνητο. Το κυβότιο από την άλλη δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορο στα κατεβάσματα, όπως και το τιμόνι υστερεί αρκετά σε αίσθηση και βάρος. Σίγουρα η κριτική που θα ασκήσει κάποιος σε ένα Alfa Romeo είναι πολύ πιο σκληρή σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Ο λόγος είναι η διαφορετικότητα αλλά και η μηχανολογική υπεροχή των Ιταλών σε ένα μεγάλο κομμάτι του 20ου αιώνα. Τα πράγματα πλέον βέβαια έχουν αλλάξει. Σίγουρα η Τονάλε έχει καινοτομίες όπως τα LED Matrix φώτα και την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση. Αλλά δεν είναι κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η αγορά δείχνει πως ζητά αυτοκίνητα σαν το μεσαίο SUV των Ιταλών και αν αυτό είναι αρκετά επιτυχημένο, τότε μιλάμε πως μία από τις ιστορικότερες μάρκες της Ευρώπης θα παραμείνει ζωντανή. Και ποιος ξέρει, μια μέρα μπορεί να ξαναδούμε αυτοκίνητα όπως οι θρυλικές πισωκίνητες Alfa Romeo, των 60s και των 70s. Μέχρι τότε όμως, η Τονάλε ξεκινά από τα 38.792 ευρώ για την έκδοση με τους 130 ύπους.